Κοίταξε να δεις τώρα. Δεν θα... Καλό είναι. Ναι, ναι. Καλό είναι να κάνουν όλοι το εμβόλιο. Να μην με, γιατί τι χρωστάω εγώ που έκανα το εμβόλιο και άλλο δεν έχει να κολλήσω εγώ. Mm. Αυτό είναι το. Δεν θα μπορούμε να μπαίνουμε στα μαγαζιά. Αλλά είναι ότι θα καταστραφούν τα μαγαζιά, τα επαγγέλματα. Και είναι δύσκολο για έναν επαγγελματία. Όποιος δεν ξέρει τι τραβάει, είναι δύσκολο. Πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν. Γιατί δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Πρέπει να γίνουν. Καλύτερα να προλάβουμε. Σύστηλετε. Για μας καλό είναι, για τα καταστήματα δεν ξέρω. Είναι δύσκολο. Αυτοί όμως που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να κάνουν συνέχεια. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Αλλά να λένε την αλήθεια όταν πάνε εκεί. Ας πούμε ότι είναι. Τώρα εμείς είμαστε, θέλει και ταυτότητα να έχουμε μαζί για να... Για να το αποδείξετε. Ναι, αυτό. Ναι. Θα τα έχουμε μαζί μας. Δεν καθόλου αυστηρά. Χρειάζονται πολλά μέτρα, γερά μέτρα. Όμως είναι δύσκολο για τις ανεβολίες τους. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Άμα καθόμαστε και κοιτάνε, θα χάσει αυτός ο μαγαζάτορας, θα χάσει ο άλλος ο μαγαζάτορας, το χάσαμε το παιχνίδι. Τα μέτρα τα βλέπω σωστά, αλλά θα πρέπει να δούμε λίγο και το θέμα με τους εμβολιασμένους που μπαίνουν και δεν έχουν... Ενδεχομένως χρειάζεται επέκταση του μέτρου και για τους εμβολιασμένους. Έτσι, έστω να βρεθεί ένας τρόπος, τουλάχιστον ή να μην τα πληρώνουν, αλλά να ελέγχονται και αυτοί. Να πω, αυτοί αποφασίζουν, αυτοί τα παίρνουν. Ναι, έχουμε λέγει πιο αυστηρά μέτρα. Τι λέτε? Μάλλον θα είναι απαραίτητα. Απαραίτητα? Μάλλον. Θα είναι όμως πιο δύσκολα για τους ανεβολίαστους, για τα καταστήματα δύσκολα, ίσως. Η πανδημία είναι δύσκολα για όλους και θα συνεχίσουμε έτσι άλλη μια χρονιά. Κακός. 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 Για μένα καλός είναι, καλά κάνουμε. Καλά, ε. Ναι. Θα είναι όμως δυσβάσταχτο και για αυτούς τους ανεβολίαστους, αλλά και για τα καταστήματα. Θα κάνουμε, εφόσον στο τέλος θα γίνει να το κάνω όλο το εμβόλιο, καλά να το κάνουμε. Εσείς το κάνατε? Εγώ ναι, το κάνω. Το κάνες? Ναι. Συ? Όχι. Πιο αυστηρά δεν τα πράγματα. Δεν έχω κάνει εμβολίο εγώ, είμαι εμβολιασμένος. Ναι, αλλά θα είναι πιο για τους ανεβολίαστους, θα είναι δύσκολο. Τι ναι. Θα είναι δύσκολο για τους ανεβολίαστους, για τα καταστήματα, πώς θα τους ελέγχουν, πώς θα κάνουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το πρέπει να το δούμε όλοι θετικά ή αρνητικά εκεί πέρα. Γιατί τώρα ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικό, αφού είναι η πανδημία, όλο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που το επιβάλλει, πρέπει να υποταχθούμε. Άλλοι θα αντιδράσουν λόγω για θρησκευτικούς λόγους, αντιδραστικούς εκεί πολιτικούς και πάει λέγοντας. Διαχωρίζει τους πολίτες, η κυβέρνηση που έχουμε σήμερα, έτσι, και τους βάζει σε μία μεριά, σε μία γωνία που δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Τους υποχρεώνει με το έτσι θέλω να εμβολιαστούν, έτσι, να κάνουν μία πράξη στο σώμα τους επάνω που άλλος θέλει να την κάνει, δεν θέλει να την κάνει. Πιο αυστηρά, τι λέμε? Λέμε, θα προσαρμοστούμε. Πρώτα θα τα μάθουμε γιατί δεν τα ξέρουμε και καλά. Ναι, ανεβολίαστοι δεν μπαίνουν στο κατάστημα, μόνο με rapid test ή μοριακό. Θα βρούμε τον τρόπο να τους εξυπηρετήσουμε σίγουρα. Να, θα ξαναεφεύρουμε το click away στην πόρτα, χωρίς στην να μπαίνουμε. Στην πόρτα θα τους εξυπηρετήσουμε και ο κόσμος θα προσαρμοστεί, θα μάθει και αυτός τι πρέπει να κάνει. Θα μάθουμε κι εμείς πώς να τον εξυπηρετούμε και θα βρούμε τον τρόπο γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Καφέ πρέπει να πιούνε. Για τα νέα μέτρα από αύριο, πιο αυστηρά στα μαγαζιά, μόνο με rapid test, μόνο με εμβολιασμένους, τι λέτε, καλά, κακά? Να σου πω τη δική μου γνώμη, άποψη, το θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ καλά τα μέτρα. Γιατί ένα ποσοστό του κόσμου νοείται ότι δεν μπορεί να καταλάβει τη φύση της καταστάσεως, ότι είναι σοβαρή. Από εκεί και πέρα, ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Πρέπει να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία. Δεν μπορεί να είμαστε ανεγκέφαλοι. Έχουμε έναν άτυπο πόλεμο. Από αύριο πιο αυστηρά τα πράγματα. Μόνο με τεστ μπαίνουμε. Εμείς είμαι εμβολισμένος. Είμαι κουμπλέ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση τέτοια. Τι να κάνουμε. Θα είναι όμως πιο δύσκολο. Θα είναι πιο και για τα καταστήματα. Εμείς που εμβολιαστήκαμε δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, έτσι λέμε.